Καλησπέρα παιδες, The Best Car Jar εδώ. Βρισκόμαστε σήμερα μαζί με το φίλο Τάσο. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Θάνο. Καλησπέρα μεγάλε. Μας έχει φέρει ένα Alfa Romeo Mito. Μας είχατε ζητήσει τόσο καιρό να δούμε ένα αυτοκίνητο με άρωμα Ιταλίας. Το φέραμε λοιπόν, μετά από καιρό ξανά ένα Alfa Romeo Mito. Πες μου αρχικά φίλε Τάσο, ποια συνολογία στην αυτοκίνητο? Ωραίος, τα μάξι είναι του 2010. Είναι ένα Alfa Romeo Mito, όπως είπες, με τον κινητήρα 1400 την Jet. Εργοστασιακά έβγαινε με 120 άλογα. Ωραία. Από εκεί και πέρα, στο μηχανικό κομμάτι, εσύ τι βελτίωση έχεις κάνει? Στο μηχανικό κομμάτι, το αυτοκίνητο έχει ένα TD0413 TAF Setup. Άψογα. Τώρα, σαν παραπάνω λεπτομέρειες, φοράει external της Turbo Smart, μεγαλύτερο intercooler, άλλα έκεντρα, μεγαλύτερα back. Γενικά έχουν γίνει διάφορες αλλαγές. Είναι κάποια πραγματάκια, ναι, σωστά. Ποιος το επιμελείται γενικά και στο μηχανικό κομμάτι και από πρόγραμμα? Στο μηχανικό κομμάτι το έχει επιμεληθεί ο Νίκος Γκότσης και το The Doctor Garage που είναι το συνεργείο του. Άψογα. Και έχει ρυθμιστεί το αυτοκίνητο στον Άγγελο Παπαηλία στην AP Power. Ωραία, έχουν κάνει φοβερή δουλειά και οι δύο. Καλά, και εσύ το διατηρείς άψογα. Στο αισθητικό κομμάτι βλέπω ότι δεν έχεις κάνει πολλές αλλαγές, αλλά αυτές οι αλλαγές που έχεις κάνει λίγες ποιες είναι? Στο αισθητικό κομμάτι με ένα φίλο μου, το Λάμπρο. Λάμπρο, καλησπέρα και σε σένα. Έχουμε, για να περνάμε τα πρωινά μας, έχουμε ξεκινήσει και βάψαμε τα νίκελ στην καρδιά εδώ, στα φανάρια, έχουμε βάψει τους καθρέφτες μαύρους, τις ζάντες μαύρες. Τις ζάντες, η μάσκα μπροστά, κάτω η μάσκα μπροστά, το lip, η κόκκινη γραμμή. Όπως και πίσω, όπως θα δούμε και στα πλάνα, στον προφυλακτήρα κάτω. Όπως και πίσω, στον προφυλακτήρα έχει βαφή μαύρο. Είναι αυτές οι μερικές λεπτομέρειες που κάνουν την αλλαγή, να κάνει και αντίθεση κιόλας με το χρώμα του. Λευκό-μαύρο είναι μια ωραία αντίθεση γενικά. Στο εσωτερικό του τώρα, παρόλο που εντάξει, στα Mito, το εσωτερικό του, ειδικά που έχουν και τις κάρμπιο λεπτομέρειες, έχει ένα σπορ χαρακτήρα. Ναι, ναι, έχεις δώσει και μια έμφαση παραπάνω εσύ με δύο αλλαγές που έχεις κάνει μικρές. Βεβαίως, στο εσωτερικό είναι... κομμάτι έχω ράψει το τιμόνι. Είναι σαν carbon για να ταιριάζει και με το ταμπλό. Με το σύνολο. Και έχω βάλει και ένα λευγέ άλλο, ο οποίος είναι και αυτός carbon για να ταιριάζει με το όλο σύνολο μέσα το αυτοκίνητο. Και είναι πραγματικά ό,τι χρειάζεται. Νομίζω ότι δεν θέλει κάτι άλλο και τα καθίσματά του και το εσωτερικό του γενικότερα είναι όπως πρέπει. Ναι, είναι, διατηρείται. Μου είπες ότι είναι και ένα αυτοκίνητο για την καθημερινή χρήση βόλτα σου. Εννοείται το αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο αυτό πάω στη δουλειά μου, πάω τη βόλτα μου, κάνεις θα κάνω πάντα και ένα πάτημα. Όποτε χρειαστεί. Όποτε χρειαστεί. Από κατανάλωση σε γενικές γραμμές πώς είναι? Λοιπόν, Θάνο, από κατανάλωση. Η κατανάλωση είναι όπως ήταν εργοστασιακό, 7,5-8 λίτρα με νορμάλ οδήγηση. Σε χρήση βόλτας. Στο πάτημα είναι οι πολύ μεγάλες διαφορές. Εντάξει, είναι λογικό. Σίγουρα, εντάξει, όσο πιο βαρύ είναι το πόδι, τόσο πιο πολύ. Εννοείται. Κατανάλωση θα έχουμε. Θα κοιτάξουμε, θα το δούμε σίγουρα στα πλάνα μέσα έξω. Θα κοιτάξουμε μήπως το ακούσουμε κιόλας σε κάποιο βίντεο. Βεβαίως. Βγάζει και έναν ωραίο ήχο παιχνιδιάρικο. Εννοείται. Και δεν ξέρω αν έχει κάποιο σκοπό για το μέλλον να φτιάξει κάτι παραπάνω. Σίγουρα σκέφτομαι το καλοκαίρι να του βάλω αναρτήσεις. Ωραία, με το να καλό. Να χαμηλώσει λίγο για να κάθεται και πιο καλά στον δρόμο. Και ίσως βάψω και μαύρο για αριστερό την οροφή. Και να τελειώσει εκεί και από το εξωτερικό κομμάτι, το εξωτερικό. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ακριβώς. Με το καλό λοιπόν να γίνουν και οι επόμενες αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ. Και εγώ εύχομαι καλή συνέχεια και στο κανάλι σου. Να είσαι καλά. Διατήρησε το έτσι άψογα και τα λέμε πάλι. Εννοείται. Καλή συνέχεια λοιπόν. Καλή συνέχεια και στα παιδιά. Καλή με προσοχή στους δρόμους πάντα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά.